Προσφορά. Προσφορά. Το θυμάμαι από το Βόλτα Κρονό να πάει στην Πιάνα. Όταν ήταν να κατέβουμε Σπάρτη και Τρίπολη, παιδιά δεν είναι δυνατόν να μην πάει στην Πιάνα. Εκεί που είμαι και επίτιμος δημότης από 12 χρονών. Είπαμε και το καλοκαίρι, θα κάνουμε και μία. Όλες αυτές τις συγκεντρώσεις όπως κάνουν τις πέτσες θα κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε καταρχήν για την μας παρουσία του στην πίτα μας. Ευχόμαστε καλή χρονιά και με την φορά χρονιά. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλα πράγματα. Θα δώσω τον λόγο για τον χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και όλα για δεύτερη φορά στην Τρίπολη. Ευχαριστώ εγώ. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου μιλάς στο αθλητικό. Είσαστε όλη η ομάδα, μιλάω για όλη την ομάδα. Όχι, όχι. Οι αγροφροσύνες δεν κάνουν τον σεβασμό. Το ηθικό πλεονέκτημα του κόμματός μας κάνει τον σεβασμό στην κοινωνία. Σωστά. Είναι εμείς οι οποίοι θέλουμε, όπως έλεγε ο Δημητριώτης, να μην παραδώσουμε τα όπλα μέχρι να γίνει ο Έλληνας νοικοκύρης στον τόπο του. Και εμείς μπορούμε να πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Πραγματικά είμαι συγκινημένος με την ζεστασιά που ήδη μου δείχνετε. Έχω ήδη ακούσει πολλά θέματα μπαίνοντας μέσα για τον, για τον νομό. Το, έχετε έναν εξαιρετικό βουλευτή, ο οποίος δουλεύει σκληρά στην Αθήνα για εσάς. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να βλέπει κανείς το παρελθόν και να θεωρεί ότι το παρελθόν είναι το μέλλον. Αλλά τίποτε δεν άλλαξε στον κόσμο με αυτή την νοοτροπία. Εμείς επενδύουμε στην αλλαγή, στην κοινωνική αλλαγή, στο γεγονός ότι ο Έλληνας, η Ελληνίδα δεν πρέπει να πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική για την υγεία του, την απληρώνει από την τσέπη του, αντί να έχει δημόσια υγεία, πραγματική δημόσια υγεία. Στο ότι πρέπει να έχει ένα σύστημα παιδείας που μπορεί ένα παιδί να γίνει αυτό το οποίο επιθυμεί στη ζωή του, αντί να υπάρχουν ελάχιστες βάσεις αγωγής που το αποτρέπουν από το να μπει στο πανεπιστήμιο. Το να έχουμε. Να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού που ξέρω ότι μπορεί να μην είναι το πρώτο θέμα στις σκέψεις όλων μας, αλλά αυτήν την εβδομάδα που έκανα μερικές επισκέψεις με τον νεάρχη μας, συνειδητοποίησα ότι μέχρι και τον πολιτισμό πάνε να ρημάξουν σε αυτήν την χώρα, να τον ιδιωτικοποιήσουν. Πρέπει να δει ένα φρένο σε αυτήν την πορεία. Και πρέπει επιτέλους το κράτος να είναι παρεμβατικό για να λύσει τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν. Τα ΠΑΣ τα οποία έχουν δοθεί έχουν παλώσει και έχουν βάλει έξτρα χρέος στην χώρα. Δεν είναι βιώσιμη στρατηγική αυτή. Δεν είναι. Ξέρω ότι γίνεται μια πτωχοποίηση του Έλληνα πολίτη. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αγκομαχάτε στην καθημερινότητά σας, ότι υπάρχει ασφυξία. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η αριστερά ξέρει από αγώνες και εμείς πρέπει να πρωτοστατήσουμε στους αγώνες εδώ πέρα. Η σύγχρονη αριστερά πάει να πει ότι δίνουμε λύσεις και βγαίνουμε έξω εξωστρεφών στην κοινωνία να τους πούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Σας λέω ένα τελευταίο. Το κόμμα μας, ναι, έχει ιτηθεί μέσα στην προηγούμενη χρονιά
με έναν τρόπο που μας απογοήτευσε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε δουλέψει πολύ σκληρά ακόμα για πολλά χρόνια και έχετε δώσει την ψυχή σας και σαν δίξωες συνθήκες. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εξαρτήσεις από κανένα. Το οποίο πάει να πει ότι αν κάτι είναι σωστό για την κοινωνία, μπορούμε να το πούμε. Χωρίς να πάρουμε άδεια από κανένα συμφέρον, κανένα μηχανισμό. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Και γι' αυτό πρέπει να είναι και η περηφάνεια μας. Γι' αυτό σας ζητώ όταν βγείτε από εδώ μέσα, όταν τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, περπατάτε στις γειτονιές σας, χτυπάτε πόρτες, πρέπει να το κάνετε με υπερηφάνεια. Διότι εμείς έχουμε τιμήσει αυτόν τον τόπο, δεν πλουτίσαμε από αυτόν τον τόπο. Εμείς είμαστε εδώ για να τον ξαναυπηρετήσουμε. Άρα, με χαμόγελο, ως καλοί χαμογελαστοί αγωνιστές, θα ξαναβγούμε μέσα στους δρόμους, θα έχουμε κοστολογημένες προτάσεις και μην ανησυχείτε, οι επιτυχίες θα ακολουθήσουν. Δεν γίνεται αφημερών, αλλά θα ακολουθήσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εξωστρέφεια, βγαίνουμε στον κόσμο, όπως βγαίνει και ο πρόεδρος, αδιαμεσολάβητα, και δεύτερον, αξιοπιστία. Και αυτό θα το πετύχουμε με τεκμηριωμένες προτάσεις. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το δεύτερο, θα ήθελα να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια είναι η ερημοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε θέσεις οι οποίες να καθιστούν, να επιτρέπουν στην περιφέρεια να καταστεί ισότιμη με την Αθήνα, με το Λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Έτσι. Κόμω λοιπόν. Πρώτα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα το δω. Δεν πειράζει. Πήγαινε από αριστερά πρώτα. Από αριστερά πρώτα. Στους πολιτικούς και στις πολιτικές. Υπάρχει πολύ σερό έδαφος έξω που περιμένει βροχή. Βροχή όμως από ιδέες, από αξιοκρατία, από μη νομεκλατούρα, προκειμένου να ανθίσουν. Και επειδή η άμεση δημοκρατία που τόσο χτυπήθηκε αυτή την περίοδο στο πρόσωπο το δικό σου, είναι η λύση μεταξύ των προβλημάτων. Υπάρχει αντίφαση του ότι γιορτάζουμε, είμαστε η χώρα της δημοκρατίας και την εξωστρακίζουμε όταν δίνουμε την ισοτιμία στον καθένα από εμάς. Και εν ώψη και του επόμενου συνεδρίου, και να κλείσω με αυτά για να μην κάνω κατάκτηση του χρόνου, προτείνω όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν την ισοτιμία της ψήφου και να μην χρειαστεί να περάσουμε στην ολιγαρχική μορφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσω εκπροσώπων, μέσω γραμμών, μέσω φραξιών και μέσω προσωπικών ιδιωτελών καταστάσεων. Μπορεί κάλλιστα στην εποχή του 2024 με τεχνολογία, ψηφίσαμε και στο προηγούμενο συνέδριο για πρώτη φορά ηλεκτρονικά θέματα και θέσεις. Τα προβλήματα δεν λύνονται με ένα πεντάλεπτο ομιλίας εκάστου εκ των εκλεγόντων στην Κεντρική Επιτροπή. Να υπάρξουν επιτροπές οι οποίες θα παράξουν πολιτική και να τεθούν τα κείμενα στην ψηφοφορία σε όλο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Τις σκέψεις σου και θα τις συλλογιστώ. Το συνέδριο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι προγραμματικό, πολιτικό, δεν είναι καταστατικό, αλλά προφανώς η ψηφιοποίηση του κόμματος είναι μεγάλη προτεραιότητά μας. Πρώτο βήμα για την πιο άμεσο δημοκρατία είναι οι ευρωεκλογές, όπου όποιος από εσάς, όποιο νέο μέλος θέλει να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιό μας, θα μπορέσει να περάσει από προβληματικές εκλογές εδώ στην περιφέρειά σας. Δεν υπάρχει πιο δημοκρατική πρόθεση από αυτή, κανένα άλλο κόμμα να το κάνει. Δεν έχεις ανάγκη να ξέρεις τον Στέφανο και τους αγγλικούς που είπε ο φίλος μας εκεί πέρα για να μπει στο ψηφοδέλτιο. Κατέβα, χτύπα πόρτες,
πάρε τηλέφωνο όποιον ξέρεις, πες τους τι πρεσβεύουμε και μετά έλα να είσαι εσύ το πρόσωπο του κόμματος. Γιατί δεν είναι μόνο τα εσωκομματικά με την έννοια των συλλογικών οργάνων που μετράνε, είναι και τα ψηφοδέλτια μας. Στην κοινωνία προς τα έξω και τα δύο μετράνε. Λοιπόν, άρα και δεν θέλω κανείς από εδώ να φύγει με νομίζοντας ότι τα έχουμε κάνει όλα κακά και άσχημα στο κόμμα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Έχουμε κάνει και σωστά πράγματα. Στο τέλος της ημέρας είχαμε μια καλύτερη κυβέρνηση της χώρας. Άρα ας είμαστε και λίγο υπερήφανοι για μας. Ας είμαστε και λίγο υπερήφανοι.